πρώτη ερώτηση. Και ρωτά, ο μοναχισμός σήμερα μόδα καταφύγιων απογοητευμένων ή πόσο σωτηρίας της ψυχής και εξαγιασμού. Γιατί την σημερινή εποχή αντιδρούν οι περισσότερες χριστιανικές οικογένειες όταν τα παιδιά τους εκδηλώσουν επιθυμία να γίνουν μοναχοί? Εξηγήστε μας τα υπέρ και τα κατά. Η ερώτηση αυτή θα μας κάνει να ασχοληθούμε σήμερα με το θέμα του μοναχισμού. Λέγει αυτός που γράφει την ερώτηση ότι ο μοναχισμός σήμερα είναι μόδα καταφύγιων απογοητευμένων ή πόσο σωτηρίας της ψυχής και εξαγιασμού. Δεν ξέρω τι πιστεύει ο ίδιος, για μας φυσικά είναι το δεύτερο. Ίσως να υπάρχουν υπάρξεις που καταφεύγουν στον μοναχισμό, δεν το αρνούμεθα, μπορεί να υπάρχουν, που καταφεύγουν επειδή απογοητεύτηκαν από τη ζωή, επειδή ίσως φοβήθηκαν τη ζωή, επειδή ίσως είχαν κάποια αποτυχία κάπου. Λέγω, μπορεί να υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Αυτές είναι οι εξαιρέσεις. Για μένα είναι εξαιρέσεις. Και αν στα μοναστήρια πηγαίνουν τέτοιες υπάρξεις, έχουν φυσικά οι ίδιες ευθύνη, είτε μοναχές είναι είτε μοναχοί, αλλά και οι πνευματικοί που δέχονται τέτοιες υπάρξεις, και αυτοί έχουν μεγάλη ευθύνη. Και εμείς έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί δεν μπορούμε και δεν πρέπει ανεξέταστα να παίρνουμε στο μοναστήρι οποιαδήποτε ύπαρξη, και μάλιστα αφού προηγουμένως πρέπει να μπαίνει στο μοναστήρι, αφού προηγουμένως πολύ δοκιμαστεί. Για να δούμε τι είναι μοναχισμός, αν είναι καταφύγιο απογοητευμένων ή αν είναι σωτηρία των ψυχών και εξαγιασμός ψυχών, αρκεί να δούμε η Ορθοδοξία, η Εκκλησία μας, η Εκκλησία της οποίας μέλη είμαστε εμείς, όλοι οι Ορθόδοξοι. Τι γνώμη έχει περί μοναχισμού? Και καλώς έθεσε αυτός ή αυτή που έθεσε το ερώτημα αυτό, γιατί δυστυχώς σήμερα ακούει κανείς πολλά παράξενα πράγματα περί μοναχισμού. Πολλά και παράξενα. Ο καθένας ανάλογα με τι γυαλιά φοράει και πώς τα βλέπει, αποφαίνεται και ομιλεί περί μοναχισμού. Προσωπικά δεν το κρύβω, ήμουν στο πρώτο έτος της θεολογίας όταν σκεφτόμουν για τον μοναχισμό, για τα μοναστήρια, και διαρωτόμουν τι τέλος πάντων είναι αυτά τα όντα που είναι κλεισμένα μέσα σε τέσσερους τοίχους, και διαρωτόμουν επιπλέον πώς μπορούν και περνάνε όλο το 24ωρο κλεισμένοι μέσα στις τέσσερις τοίχους. Και ήμουν στο πρώτο έτος της θεολογίας. Είχα αρχίσει να γίνομαι θεολόγος. Γι' αυτό δεν παραξενεύομαι ούτε παρεξηγώ αυτούς οι οποίοι έχουν διάφορες γνώμεις περί μοναχισμού. Ποικίλες και διάφορες γνώμεις. Δεν το κάνουν οι άνθρωποι από κακότητα. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Το κάνουν από άγνοια. Ό,τι κάνουν, ό,τι λένε, γιατί μπορείτε να δείτε και έναν ιερέα και έναν επίσκοπο μερικές φορές, ο ίδιος είναι μοναχός ο επίσκοπος, να λέγει τόσο παράξενα πράγματα περί μοναχισμού, που όταν εσείς ξέρετε τι είναι μοναχισμός, να εκπλήτεστε και να λέγετε, μα αυτός τα λέγει? Ναι, τα λέγει επειδή δεν γνωρίζει. Τώρα, εάν δικαιολογείται ή όχι άγνοια, άλλο πράγμα. Πάντως, το ότι υπάρχουν πολλές γνώμες σχετικά με τον μοναχισμό, αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχει η άγνοια. Τι είναι μοναχισμός? Μερικοί θέλουν και πιστεύουν ότι ο μοναχισμός δεν υπήρχε και αργότερα αναφάνηκε. Ή λέγουν ότι στον 4ο αιώνα, τότε που ακμάζει, τότε έλεγε έχουν μοναχισμό. Πού βλέπουμε τον μοναχισμό στην Καινή Διαθήκη? Στο Ευαγγέλιο, πού είναι ο μοναχισμός? Διάβαζα προχθές, δεν θυμάμαι ποιος από τους πατέρες της Εκκλησίας, γιατί δεν συγκρατώ τα ονόματα, που έλεγε ότι ανέφερε μεταξύ των ασκητών και μοναχών τον προφήτη Ηλία και τον πρόδρομο τον Ιωάννη. Τουλάχιστον αυτός ο πατέρας έτσι έλεγε, δεν θυμάμαι το όνομά του. Γιατί για μας πρώτος των μοναχών, ο οποίος ίσταται στο μετέχνιο μεταξύ παλιάς και νέας χάριτος, είναι ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Και ο ίδιος ο Κύριος, δεν θα κάνουμε τώρα ομιλία περί μοναχισμού, μερικά απλά πράγματα θα πούμε, λέγει ότι οι Σιτινές είναι μερικοί, λέγει, οι οποίοι ευλούπησαν εαυτούς για την βασιλεία των ουρανών, οι οποίοι γίναν παρθένοι για την βασιλεία των ουρανών, αυτό σημαίνει. Και φυσικά αυτό το παρεξήγησε ο Οριγένης, ο οποίος έπαιζε και σε άλλες αιρέσεις. Ευλούπησε σημαίνει αυτός ο οποίος αγωνίζεται για να ζήσει την καθαρότητα την εσωτερική. Και το κάνει μένει παρθένος, σαν τον παρθένο τον Ιωάννη, τον αγαπημένο μαθητή του Κυρίου, τον θεολόγο και αγαπημένο μαθητή. Και το κάνει αυτό για την βασιλεία των ουρανών.
όταν ο Κύριος λέγει αυτά τα λόγια κατά τους πατέρες, όχι κατά εμέ, εννοεί την τάξη των μοναχών. Αυτών οι οποίοι για την βασιλεία των ουρανών, για την αγάπη του Θεού, ή όπως λέγαμε προχθές που καθίσαμε λίγο με μερικούς άλλους, εννοεί την Μαρία η οποία προτιμά την απραξία να κάθεται απλώς κοντά στα χώρια του Κυρίου και να απολαμβάνει τον Κύριό της. Να ενώνεται με τον Κύριό της, διότι όταν λέγει ο Κύριος ή την ευνούχησαν, ή όταν αναφέρει το παράδειγμα της Μαρίας που δεν κάνει ό,τι κάνει η Μάρθα και λέγει ότι την αγαθή μερίδα εξελέξατο η Μαρία, εννοεί κατά τους πατέρες λέγω τον μοναχισμό. Αυτόν ο οποίος ή αυτήν που δεν εμπλέκεται στα σημερινά του βίου, που δεν είναι αμαρτία φυσικά να εμπλακεί μέσα στις μέρες της οικογενείας, να φροντίζει για παιδιά, να φροντίζει για τις εργασίες, για την αγωνία της ζωής, τον αγώνα και την αγωνία που την ζείτε. Γιατί δεν μπορείς να απαλλαγείς από αυτά, θα τα έχεις. Άλλο η σωτηρία, άλλο ο αγώνας αυτός. Διότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα σωθούν. Είναι βλασφημία να λέγει κανείς ότι αυτοί οι οποίοι θα ζήσουν μέσα στην οικογένεια, θα εκλέξουν την οικογένεια των έγκωμων δύο, δεν θα σωθούν. Αυτό είναι βλασφημία, λέγω, να λέγεται. Απλούστατα ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι θλίψην της αρχή έκθεται. Και μέσα σε αυτά στερέχονται όλες οι μέρες οι πόνοι. Βλέπεις το παιδί σου αρρωσταίνει, βλέπεις ότι τα παιδιά σου δεν βάλει τον καλό δρόμο, αγωνίζεσαι να τα φέρεις σε καλό δρόμο και δεν πετυχαίνεις. Είσαι μέσα στην Βαβυλώνα, μέσα όπως έλεγε κάποιος καθηγητής προχρεσκού μας στο Άγιον Όρος και το ρώτησε ένας πατέρας. Φεύγεις, λέγει, ξέρεις τι σήμερα θέλεις. Δυστυχώς, λέγει, φεύγω στον άκοσμο κόσμο. Είπε ο καθηγητής. Ναι, ο κόσμος είναι άκοσμος. Ναι, δεν είναι κόσμος και φυσικά έχει πολλούς πειρασμούς, πολλές δυσκολίες. Άλλο είναι να είσαι στο λιμάνι και άλλο είναι μέσα στον ωκεανό. Να σου δέρνουν συνεχώς τα κύματα, οι θύελες. Έτσι είναι ο κόσμος, διότι η ζωή έξω, μέσα στην οικογένεια, δυσκολότερη από τον μοναχισμό. Εξηγούμε τον μοναχό ή την μοναχή που έχει την κλίση, που είναι μεταξύ των ολίγων, μεταξύ αυτών που λέγει ο Κύριος ότι εσύ την έχεις, όχι αυτής ή αυτού. Που θέλησε να γίνει μοναχός στη μοναχία επειδή φοβήθηκε τη ζωή. Επειδή είναι δύσκολος ο γάμος. Επειδή είναι ο κόσμος, έτσι σε τρέλα τον κόσμο, τρελοφωνεί ο κόσμος. Τι να κάνουμε, να φύγουμε στο μοναστήρι, στην ησυχία. Μην μας πειράζει κανείς. Όταν δεν υπάρχει κλίση, είναι τρέλα μέσα στο μοναστήρι. Όταν δεν υπάρχει κλίση. Γι' αυτό είναι έγκλημα πραγματικά όταν εμείς, κάποιος έλεγε γίνεται δυστυχώς. Γίνεται. Είναι ορισμένες περιπτώσεις, αλλά γίνεται. Όταν παίρνουμε ένα παιδί και το μιλάμε συνεχώς για μοναχισμό, για μοναστήρι, και λέμε παιδάκι μου στο μοναστήρι είναι η σωτηρία, μόνο στο μοναστήρι είναι η σωτηρία, πουθενά άλλο σωτηρία, τότε το βάζουμε παροπίδες στο παιδί, το εμβάλλουμε έναν ενθουσιασμό και πιστεύω ότι πραγματικά εκεί θα βρει τη σωτηρία. Δεν είναι για τον μοναχισμό μας, περνάει τα 2-3 χρόνια και έπειτα εξέτεσαν το σακόλι και δημιουργήθηκαν δύο ψυχολογικά προβλήματα. Και γιατί όχι, αφήνει τα ράση και γυρίζει έπειτα στους δρόμους. Τα πετάει. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Δεν φταίει ο μοναχισμός. Φταίει αυτός ο οποίος ακολούθησε τον μοναχισμό χωρίς να είναι για μοναχός. Όπως και αντίθετα, υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που το παιδί πιέζεται για τον γάμο. Η κοπέλα ή ο νέος. Μπροστά στα κλάματα της μάνας, στους οδυρμούς της μάνας που λέει θα αυτοκτονήσει, θα πάει να πνιγεί και κύλα δυο πράγματα. Αναγκάζεται το παιδί και υποχωρεί και συνάπτει γάμο και περνάει μια ζωή βασανισμένη. Τηγανίζεται πραγματικά γιατί δεν ήταν για εκεί. Οι κλίσεις του δεν ήταν για εκεί. Γιατί σκοπός στη ζωή μας είναι να ακολουθήσουμε την κλίση μας. Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι για τον μοναχισμό. Αλλά όταν είναι κανείς για τον μοναχισμό πρέπει να γίνει μοναχός. Και έτσι και τον παρασύρουμε προς άλλη κατεύθυνση, τότε πια τον βάζουμε μέσα σε μια συνεχή ταλαιπωρία. Το βάζουμε μέσα στη στενιά κόλαση. Και το αντίθετο, επαναλαμβάνω, γίνεται για όποιον δεν είναι για μοναχός και εμείς με γλυκόλογα, με φανταξιαρά λόγια, με την ωραιότητα της μοναχικής ζωής, με την απόλαση, με τον αγγελικό βιο άγγελο. Πάντως και άγγελος να γίνει. Είναι πρόβλημα να γίνεις άγγελος. Ναι. Και μπαίνει στο μοναστήρι και πηγανίζεται. Και τα δύο είναι εγκλήματα. Είτε το ένα γίνεται, είτε το άλλο. Και δυστυχώς γίνονται. Και το ένα και το άλλο γίνονται. Τα βλέπουμε. Ο μοναχισμός κατά τους πατέρες της Εκκλησίας είναι μια αγγελική ζωή ο μοναχισμός. Είναι κατά τον Κύριο για τους ολίγους, για τους πολύ λίγους. Σήμερα έριξα μια ματιά παρεμπιπτόντως έτσι μια σύμπτωση και έπεσε το μάτι μου σε ένα χωρίο του Αγίου Γρηγορίου του Νύσης, ο οποίος ήταν παντρεμένος. Στην αρχή είχαμε επισκόπους παντρεμένους. Ο αδερφός του Μεγάλου Βασιλείου.
και λέγει μεταξύ των άλλων, μιλάει για τον μοναχισμό και λέγει, δεν μου πέφτει, θα λέγαμε εμείς σήμερα απλά, εμένα να μιλάω για τον μοναχισμό, για τον φιλόσοφο αυτών των δύο. Εγώ που μοιάζω τώρα σαν και αυτόν λέγει, που βλέπει το καθαρό νεράκι να τρέχει από τον κρεμό, αλλά δεν μπορώ να το πλησιάσω. Γιατί δεν μπορώ να πλησιάσω τον κρεμό. Είμαι και θα είμαι πάντοτε μακρά, θα είμαι οδυψασμένος, που θα το βλέπω από μακριά. Και καταλήγει, είτε πριν ακολουθήσω τον κοσμικό βίο, να γνώριζα τη ζωή αυτή. Για τον Άγιο Γρηγόριο τον Ίσης που ήταν παντρεμένος και είναι παράξενο, έγραψε πολλά περί μοναχισμού ο Άγιος Γρηγόριος τον Ίσης. Είναι η ζωή που σαν και αυτή δεν υπάρχει άλλη, αλλά είναι για αυτούς οι οποίοι έχουν την κλίση να ακολουθούν τη ζωή. Μιλάει λοιπόν η Γραφή και με το σώμα του Αποστόλου Παύλου λέγει ότι καλούν στην πάντα να είναι όλοι όπως και εγώ, αλλά ίδιος ο καθένας έκαστος ίδιο χάρισμα έχει, καθένας έχει το χάρισμά του. Καθένας ακολουθεί τον δρόμο του, ανάλογα με την κλίση που έχει. Έχει προσχωρηθεί, αναφέρει περί εγγάμου και αγάμου δύο Απόστολος Παύλου. Βέβαια, αν είχαμε μοναχούς, λέγω ο πρώτος ερμήτης είναι ο πρόδρομος. Ακολουθεί ο Παύλος ο Φιδαίος. Μέσα στα χρονικά της Εκκλησίας βλέπουμε, έπειτα ο Μέγας Αντώνιος. Και έπειτα ένα πλήθος μοναχών, χιλιάδες μοναχών έπειτα. Άρα, στην Εκκλησία ανέκαθεν υπήρχε ο θεσμός του μοναχού και της μοναχής. Και μάλιστα, λέγεται πως, εάν θέλεις να καταλάβεις εάν σε τι κατάσταση πνευματική βρίσκεται η Εκκλησία, πρέπει να δεις αν έχει μοναχισμό. Έτσι λέγεται. Εάν ακμάζει ο μοναχισμός, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε καλή κατάσταση. Και αυτό φυσικά είναι δικαιολογημένο. Γιατί σημαίνει ότι υπάρχει πνευματική ζωή μέσα στις οικογένειες. Μέσα στις κοινωνίες χριστιανικές υπάρχει πνευματική ζωή. Και τα παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε θερμοκήπια πνευματικά. Γνωρίζουν την αλήθεια, αγαπούν τον Κύριο μόλι στην καρδιά, ανάβει μέσα η φωτιά, η φλόγα αυτή, ο έρωτας αυτός για τον Κύριο, γιατί μοναχισμός δεν είναι τίποτε άλλο. Έρωτας είναι. Μοναχισμός είναι έρωτας. Να, όπως κάποια ή κάποιος, ένας νέος και μια νέα, έχουμε μέσα στην κοινωνία παραδείγματα, ερωτεύονται νέα το νέο. Δεν σκέφτεται πατέρα ή μάνα ή μας λέει η μάνα θα πεθάνει. Αν το ερωτευτεί τα φινόλα και σπίτι και φεύγει, χάνεται. Δεν την βρίσκει, δεν το βρίσκει πια. Βέβαια είναι ένας αρχικός έρωτας αυτός. Ο άλλος είναι ο πνευματικός έρωτας. Όσο απέχει η γη από τον ουρανό, τόσο απέχει και ο ένας έρωτας από τον άλλον. Ερωτεύεται τον Χριστό. Αγαπάει τον Χριστό, δίνεται στον Χριστό. Η καρδιά δεν χτυπάει για τίποτε άλλο παρά μόνο για τον Χριστό. Γι' αυτό την ψυχή αυτή που θέλει να γίνει μοναχός, η μοναχή δεν τη συγκρατεί. Γι' αυτό και ο πατήρ Εφραίμ των Γατουνακίων, για κάποιον που ήταν δικαστικός και του είπε για πρώτη φορά, νομίζω στο είπα και άλλη φορά, δεν ξέρω αν το είπα στην συγκεντρώση αυτή ή καλή συγκέντρωση. Πήγε και του είπε γέροντα, λέγει, μας μιλάς για προσευχή. Εγώ λέγει όλη την ημέρα στα δικαστήρια, πώς να προσεύχομαι, δεν έχω χρόνο. Και μάλιστα μέσα στους ορίμους τη ζωή και τα εγκλήματα, πώς να προσεύχεσαι, θα του λέγει. Σηκώνησε το πρωί, μόλις σηκωθεί, να λες, Κύριε σου Χριστέ, ελέησον. Πήγε και πλύνεσαι, Κύριε σου Χριστέ, ελέησον. Βαλείς στον δρόμο, τι είναι αυτή αυτή. Πά στο δικαστήριο, κοίταξε την εικόνα, κοιτάξε Χριστέ μου, φώτισε μου σε σαν να δικάσω. Τίποτε άλλο. Τα σύρμασε. Και έπειτα πήγε για δεύτερη φορά, όπως μας λέγει ο ίδιος ο γέροντας, και λέγει, γέροντας, θέλω να γίνω μοναχός, να γίνω μοναχός. Έλεγε, αφού σκέφτεσαι, γύρνα και κάθεσαι εκεί που είσαι. Λέγει, μα γιατί γέροντα, γιατί λέγει, όταν πια θα αποφασίσει για μοναχός δεν θα με ρωτάσει. Τότε δεν θα ρωτάσει κανέναν. Όταν θα αποφασίσουν για να γυρίσουν μοναχός, θα ανάψει τέτοια φωτιά μέσα σου, δεν ρωτάς κανέναν ότι. Δεν έχει συγκρατεί κανείς έπειτα. Ούτε εμένα ούτε κανένα ρωτάς. Συμφώνησε και πέντε. Ναι, όταν ανάψει λέγω αυτή η φλόγα, όταν αυτό ο έρωτας μου δώσει μέσα για τον Χριστό, δεν σκέφτεσαι τίποτα. Μπορεί φυσικά να χρειαστεί να περιμένεις και οπωσδήποτε είναι χριστιανικό αυτό, για να έχεις μια μάνα, για έναν πατέρα, πως θα χρειαστεί να περιμένεις 3, 4, 5 χρόνια, έχουν την ανάγκη σου, πρέπει να περιμένεις. Τα μοναστήρια δεν θέλουν. Αλλά έπειτα εκεί θα καταλήξει αυτή η ψυχή. Θα φύγει για το μοναστήρι πια. Όταν υπάρχει η κλίση, επαναλαμβάνω, αυτό το έρωτα, όταν μιλάμε για κλίση, εννοούμε μια φλόγα μέσα που σε κάνει να σκέφτεσαι τον Χριστό. Όταν δεν ξεκινά έτσι, αλλά ξεκινά επειδή μέσα το μοναστήρι είναι καλά, ένα αποκούντι είναι, ξέρει, δεν έχει τις φροντίδες του κόσμου, δεν έχει τις δυσκολίες, δεν έχει τα προβλήματα, μπορεί να κάνει υπομονή μέσα στο μοναστήρι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει σωστός μοναχός ή σωστή μοναχή. Δεν ξέρω. Τότε θα θέλει τελετές, θα θέλει πανηγύρια, θα θέλει να περάσει τον καιρό σου δηλαδή. Ναι, θα θέλει ωραία να χτυπάνε τα τάλαντα, θα θέλει να κάνει ξέρω ορισμένα πράγματα, ταξίδια θα θέλει. Ναι, γιατί δεν μπορεί να φτάσει. Θα πάθει και ψυχολογικό, θα πάθει και ψυχολογικό κολονισμό νευρικό.
Ναι, δεν γίνεται. Θέλει να έχει την επικοινωνία μέσα από τον κόσμο. Ναι, δεν είναι εύκολο να κλειστεί μέσα σε 4 τείχους. Δεν είναι εύκολο. Και αν δεν έχει συγκλήσει, αν δεν είσαι για μοναχό. Είναι τρέλα. Δεν είναι εύκολο. Σε κάθε μέρα, νύχτα να σηκώνεσαι κάθε μέρα. Νύχτα να σηκώνεσαι μία ώρα στο κελίσιο, 4-5 ώρες το πρωί στην εκκλησία, κάθε μέρα αυτό. Το απόγευμα πάλι εκκλησία, την ημέρα στο εργαστήριο να μην μιλάς, αλλά προσπαθείς εκεί να κάνεις εκεί. Τότε κάποιος, ας το αναφέρουμε και αυτό, κάποιος, το Άγιον Όρος, οι πατέρες μου λέγανε, στο μαρτύριο τον Εδίρα, εργάτης, φύλαγε κοντά στο βουνό και λέει, πατέρες λέγει, καλό τι σε εσάς. Η πιο τεμπέλικη ζωή, ο κομποσίνος, κύριε στο Χριστό λέγανε, κύριε στο Χριστό λέγανε. Να εδώ το θέμα σου λέγει. Όλη την ημέρα τότε κόβαμε με τα σιγουριά σκύλα, τώρα έχουν τα λιθοπρίωνα. Όλη την ημέρα λέγει, σκύλα να κόβεις από μασάς. Φωτίζει το, όλο το σώμα σου με τον υδρότα, βγαίνει και από τα ρούχα σου. Και έπειτα να σου βγαίνουν και τα μολάρια στον δρόμο, να γανατίσεις και να μην βρεις έπειτα. Ναι, κόπος λέγει, με κόπο με υδρότα το ψωμάκι το βγάζουμε. Τι του λέγει ο πατέρας, άκουσε του λέγει, άκουσε. Μπορείς να καθίσεις εδώ στο μοναστήρι, να μην κάνεις ό,τι κάνουμε εμείς. Να έρθει στις ακολουθίες, όλες τις ακολουθίες και έπειτα του είπε πόσα κομποστίνια να κάνει. Και λέγει, γέροντα, σοβαρά όμιλο, και του λέγει. Και θα σε πληρώνω με διπλάσιο μισθό, λέγει, όχι τόσο που παίρνει τώρα από τα ξύλα. Έπαιρνε τότε ένα μισθό, τρία θα σου δίνουμε εμείς. Να βάλουν και ένα μάρτυρα, να μην με κοροϊδεύει. Και μάρτυρα λέει. Ναι, αυτό όρισε. Πήγε στην εκκλησία, γέροντα, ξέρει να έχουμε και τέτοιες μύδες, δεν μπορώ να πω στο ψυγάρο, πέρασε μια ώρα να βγω λίγο να καπνίσω. Βγαίνει τα λάθη, κάπνισε και ξαναέλαπα. Ναι, βγήκε έξω, κάμισε, ξαναμπαίνει μέσα στην εκκλησία. Γέροντα να βγω πάνω να καπνίσω. Βγες του λέγει. Βγες. Δύο-τρεις φορές τέσσερις βγήκε μέσα, έγινε απόλυση. Μέσα του ήτανε, είχε γίνει μέσα του. Έτσι και τώρα το κουμουσίνο, κύριε Σούφρ, το λέγει, έκανε καμιά 15 ουσόμους, το πετάει, πάρ' του λέει, σένα και τα κουμουσίνη και προσοχές, στο βουνό καλύτερα είναι, λέει, να πάνε οι δρόμοι και τώρα. Δεν γίνεται, λέει. Ναι, έφυγε, δεν μπορούσε. Το τσεκούρι ήταν ευκολότερο. Γιατί δεν είναι για όλους αυτά τα πράγματα. Δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που έχουν την κλίση. Αλλά ο μοναχισμός είναι συνέχεια των μαρτυρίων, τη ζωή των μαρτύρων. Γιατί στην πρώτη χριστιανική εποχή έχουμε τους μάρτυρες. Έχουμε και μονάζοντας εντός των πόλεων ή πέρυσι των πόλεων. Και ο Άγιος Αντώνας ξεκινά μέσα από την πόλη, έπειτα για περισσότερες χιλιάδες βγαίνει έξω από την πόλη και έπειτα χάνει τους κερίμους. Όταν σταμάτησαν οι διωγμοί, τότε αυτοί που είχαν ζήλο, που είχαν πολύ αγάπη για τον Κύριο, που ήθελαν, που περιπλούν τα πάντα, αυτή τη ζωή, ήθελαν να δοθούν εξ ολοκλήρου στον Κύριο, τότε συνεχίζουν ένα εκούσιο μαρτύριο, ένα θεληματικό μαρτύριο που λέγεται μοναχισμός. Γιατί πραγματικά ο μοναχισμός είναι μαρτύριο. Όπως λέγει ο Άγιος Άνης Κλίμακος, είναι «Δια φύσος γυναικής». Όταν λέγει «Τι εσύ μοναχός, δια φύσος γυναικής». Δηλαδή συνεχώς ήρθε μέρα να διάλει τη φύση σου. Και αυτά που επιτρέπεται να μην τα επιτρέπονται, να μην τα επιτρέπει στον εαυτό σου. Ή όταν ρώτησαν κάποιον άλλον γέροντα, νομίζω τον Ιωάννη τον Κολοβό, τι είσαι μοναχός, μια λέξη σε φόκος λέει. Αυτό είναι μοναχός. Γιατί θα βρει, όταν θα πας σε μοναστήρι, θα βρει σχεδόν όλους τους μοναχούς και τις μοναχές να μπορούν και όρθιοι να κοιμούνται. Να πονάνε τα πόδια. Γιατί άλλοι δεν μπορούν να κοιμηθούν και παίρνουν και φάρματα. Αλλά τη μοναχή θέση κοιμήσε τώρα, θα κοιμηθεί. Γιατί στερείται το ύπνο, διότι από την ορθοψία πονάνε τα πόδια. Διότι καταβάλλεται από τη θυσία. Και αυτό φυσικά να το κάνει και έχει την πίστη σου. Τον εαυτό σου πιέζει. Το κάνει θεληματικά φυσικά. Και αυτό έχει την αξία. Όποιος το κάνει θεληματικά νιώθει και τη γλύκα αυτού του αγώνα. Όποιος το κάνει με το ζόρι, τότε δεν, είπαμε, δεν μπορεί να καθίσει. Του πιάνει τρέλα. Πετάει και κομπουσία, τα πετάει όλα και. Ναι, γίνεται δυστυχή. Ο μοναχός αυτός είναι. Είναι αυτός που συνεχίζει το μαρτύριο των μαρτύρων. Ή άλλοι πατέρες τον θέλουν τον μοναχό ή τη μοναχή, θέλουν να αναπληρώσουν οι μοναχοί το εκπαισόν τάγμα των Ιασφόρου. Και μου έκανε εντύπωση σε περιπτώσεις δαιμονισμένων στο Άγιον Όρος που συνήθισε μια περίπτωση και στον Ταξιάρχη πάνω, στον Ταξιάρχη έλεγε το δαιμόνιο ότι αναφερόταν σε αυτούς λέγει που μας πήραν τη θέση. Έτσι ακριβώς, και ενώ στους μοναχούς του κοιτά. Αυτοί που έχουν λέγει εκείνο το σκηνή, αυτοί που μας πήραν τη θέση, που έχουν εκείνο το σκηνή λέει και μας πήραν. Συγκεκριμένα έτσι. Είναι οι μοναχοί οι οποίοι καλούνται να λάβουν τη θέση του Ιωσφόρου και το τάγματός του που από άγγελοι έγιναν δαίμονες. Από που η υπερηφάνεια ο εγωισμός, όπως λέγει ο Άγιος Άνης Κλίμακος, λέγει υπάρχουν λέγει μερικοί που η υπερηφάνεια τους, το εγωισμός τους έρχεται στον Άδη. Και υπάρχουν άλλοι λέγει που η ταπείνωση τους ανεβάζει στον ουρανό. Εννοεί και τον Ιωσφόρο που έπεσε στον Άδη και τους μοναχούς που μοναχός και μοναχοί δεν είναι τίποτε παρά ταπείνωση. Εξουσένους και ταπείνωση. Βάθος ταπεινώσεως, αυτό καλείται να ζήσει.
την ταπείνωση να ζήσει, αφού όπως μιλήσαμε και στην προηγούμενη συγκέντρωση, και εμείς και πιανοί πρέπει αυτό να έχουμε σαν σκοπό, την ταπείνωση. Να ζήσουμε την ταπείνωση. Πολύ περισσότερο ο μοναχός και η μοναχή. Λέγει ο Άγιος Άνης Κλίμακος την ταπείνωση, τον άνθρωπο τον κάνει άγγελο. Τον άγγελο τον έκανε δαίμονα και τον άνθρωπο τον κάνει άγγελο. Εν ολίγης, αυτός είναι ο μοναχισμός. Και γι' αυτό λέγει ο Κύριος, να, αυτή είναι η ζωή, σαν να λέγει ο Κύριος, αυτή είναι η ζωή. Να ο δρόμος ανηφορικός, να το αγγελικό πάθμο, να αγγελική ζωή, μπορείς να ζήσεις, μπορείς να προχωρήσεις, προχώρησε. Ο χωρόν χωρίς αυτό λέγει ο Κύριος, το βλέπεις, προχώρησε. Λίγη ανεβαίνει, είσαι μεταξύ των λίγων, ανέβα, δεν μπορείς. Θα την όσο και ζήσεις την άλλη ζωή, θα σωθείς, μέσα στην οικογένεια. Θα ζήσεις μέσα στην οικογένεια. Τώρα, ο κόσμος από άδεια, αυτοί οι κοσμικοί που δεν έχουν καμιά σχέση με την Εκκλησία, λένε ότι η Σαμαρισία πάνε από τη σημαίνει. Στα μέρη μου, όταν ήμουν μαθητή γυμναστή, το άκουγα και η μάνα μου, η καημένη, που είχε σχέση, γιατί δεν ήξερε, λέγε αυτή την ίδια μοναχή. Φαίνεται ότι κυρίως όταν αποτυχάνε στο γάμο. Τα πέτυχε η καημένη και τι καλή φωνή και τι καλή κοπέλα, λέει, και έγινε μοναχή στη κρίμα. Και σήμερα πολλοί αυτό λένε. Αφού η μάνα μου που πήγαινε στην Εκκλησία, αυτή τη γνώμη είχε. Και φυσικά όταν του είπα, δεν γίνω καλό, γύρω σε έκυψε δάκρυα από τα μίστερα, όταν γνώρισε, βάστερα και με. Όπω μιλάνε, τι τα είπα, λέει, παιδάκι μου, και εγώ να ξέρω, λέει, και εγώ να ξέρω, λέει, τη δέκα δικιά σου θα πούσε. Ναι, δεν ήξερε, δεν γνώριζε. Γι' αυτό έκλαιγε, γι' αυτό σκεφτόταν. Γι' αυτό και πίστευε ότι δεν είπαμε από άγνοια. Και οι κοσμικοί δεν τα κάνουν εξαιτήσει για να πολεμήσουν τον μοναχισμό, από άγνοια, δεν ξέρουν. Φαντάζονται και λένε ότι είναι δυνατόν σήμερα που ο κόσμο αυτοί δηλαδή, εξηγείων κρίνουν τα αλότρια, που προσπαθούν να περάσουν καλά. Να ζήσουν αυτή τη ζωή, να γλεγίσουν, να διασκεδάσουν, να ξεφαντώσουν. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να τα αρνείται όλα και να κλείνεται μέσα στο μοναστήρι. Κάτι σοβαρό που συμβαίνει. Τι σοβαρό, ο ίδιος θα το έκανε αν αποτύχανε από όλα αυτά. Και αφού έτσι θα κάνει, προχωράει και σκέφτει σε αυτό το λογισμό και λέγει έτσι ξεκινούν και πάνε στα μοναστήρια. Αυτά τα λένε αυτοί οι κοσμικοί και μερικοί από τους χριστιανούς που δεν ξέρουν από μοναστήρια, δεν γνώρισαν από μοναστήρια, δεν πήγαν ή αν πάτησαν απ' έξω από το μοναστήρι. Ήταν. Και όπως βλέπω έρχονται μερικοί και εδώ πέρα, α, τι ωραία, τι καλά. Καλά, πολύ καλά. Κύριες και γυναίκες. Γιατί αυτές εκδηλώνονται, αυτές μιλάνε. Οι άνδρες συνήθως δεν μιλάνε. Ό,τι έχουν τα κρατάνε μέσα τους. Και καλά και άσχημα λένε. Οι γυναίκες εκδηλώνονται. Τι είναι τις γυναίκες. Αφού καλά, ωραία, έπειτα τις ίδιες. Και πώς κλειφόμαστε τις καημένες. Ναι, είναι πολύ, πολύ. Καλά, ωραία είναι και πώς κλειφόμαστε τις καημένες. Φυσικά, οι άλλοι δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν τι λένε οι καημένες. Τώρα ξέρουν οι καημένες. Ναι, γιατί δεν ξέρουν τι λένε. Είναι άλλοι που πραγματικά και άλλες που πραγματικά κατάλαβαν, μυρίστηκαν ότι είναι καλά. Είναι καλά. Αυτός μιλάει εδώ πέρα που έγραψε. Παρακάτω, αφού είπαν μερικά για τον μοναχισμό, γιατί στη σημερινή εποχή αντιδρούν οι περισσότεροι χριστιανικές οικογένειες όταν τα παιδιά τους εκδηλώσουν ότι σημαίνει να γίνουν μοναχοί. Πραγματικά αντιδρούν. Ξέρει, έχει υπόψη και γι' αυτό τα γράφει. Αφού θυμάμαι για τον Φιλοθέο, μου έλεγε κάποιος κληρικός, πήγε έπνοια τα μένια εκεί. Ακούσε εκεί, λέει πάλι ο καλόγερο, λέει μου κάνω την πίστα για πάρω του πιζιού μου. Που μόλις τελείωσε το πανεπιστήμιο μου, το πήρατε, μου πλέψατε, δηλαδή εικόνα σα, θα τα κάνω και λέω καρδιά, θα σα σκοτώσω, θα σα κάνω. Ήταν κάποιος άλλος έξω εκεί, πατέρας ενός παιδιού που ήταν μέσα στο μοναστήρι και του λέγει «Πάτερ μου, σε παρακολώ, άκουσε μου, λέει, άκουσε μου, μόνο άκουσε μου, τι θέλεις» λέγει. «Και εσύ με αυτούς είσαι» «Όχι» λέγει. «Ό,τι κάνεις εσύ, νομίζω πριν ένα ή δύο χρόνια τα έκανα κι εγώ». Ακριβώς τα ίδια. Τώρα με βλέπεις, λέει, δεν φεύγω από εδώ πέρα. Άφησε και τα άλλα παιδιά μου και το περισσότερο χρονικό διάστημα εδώ μένω. Εδώ σε αυτό το καλόγερο. Γιατί μ' αρέσει, λέει, την αναπαύλου μου. Και εσύ λέγε, κάνε την υπομονή και βάζει τόσο σωστό και θα κάνεις, δεν έκανα κι εγώ. Ναι, ο παππούλης αυτός τα έκανε αυτά γιατί ή δεν ήξερε ή το άλλο. Μπορεί να ξέρουμε ότι είναι καλά στο μοναστήρι, αλλά έχουμε αμφιβολίες. Το παιδί μου, ο γιος μου, η κόρη μου ήταν για το μοναστήρι. Μπορεί να αντέξει το μοναστήρι, είναι δύσκολη η ζωή. Θα αντέξει. Και αυτή η σκέψη ότι έχω υπόψη μου ότι πολλές σκέψεις. Ότι ίσως το παιδί να δυσκολευτεί μέσα και να αποτύχει και να τη γεννίζεται, κάνει πολλούς να αντιδρούν. Και να κάνουν το πάνω για να προσπάσει το παιδί να το πάρουν, να το απομακρύνουν από το μοναστήρι. Είναι και άλλοι φυσικά που κάνουν ό,τι κάνουν επειδή αγαπούν τον εαυτό τους. Γιατί δεν αγαπούν το παιδί, τα παιδιά του. Αγαπούν πάρα πολύ τον εαυτό του, μίσουν τα παράξενα, γιατί δεν σκέφτονται καθόλου το παιδί, γιατί πολύ λίγο. Σκέφτονται πώς αυτοί θα περάσουν, πώς θα μείνουν μόνοι. Και θέλουν τα παιδιά του να το έχουν, να τα έχουν εκεί κοντά, να του βοηθούν, να του υποστηρίξουν. Ναι, είναι και τέτοιες περιπτώσεις που θέλουν τα παιδιά του για τον εαυτό του, όχι για το καλό των παιδιών του.
επειδή σκέφτονται τον εαυτό τους. Βλέπετε, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Είναι και άλλοι φυσικά, και ευλογημένοι συμπάρχοι που λένε, έχω ακούσει. Δόξα τω Θεώ, λέγει, που μου έκανε τόσο μεγάλη τιμή. Οι άλλοι που λένε μακάρι και εμένα, όσο θα μου κάνει αυτή τη τιμή, να δω ένα από τα παιδιά μου, μοναχό ή μοναχή. Που το λένε με την καρδιά τους αυτό το πράγμα. Αυτοί πια ξέρουν τι είναι μοναχός ή μοναχή. Σκέφτονται και παρακαλούν τον Θεό να αξιωθούν να δουν ένα από τα παιδιά τους μοναχό ή μοναχή. Γι' αυτό και βλέπουμε και μερικές οικογένειες είναι όλοι μοναχοί. Υπάρχουν και δεύτερες οικογένειες. Και οι κοπέλες μέσα στο σπίτι και τα αγόρια και οι γονείς πάνε όλοι στα μοναστήρια. Μα ό,τι συνέβη με την οικογένεια του Αγίου Γρηγορίου το Παλαμά. Ήταν ο συγκλητικός ο πατέρας του, θα λέγαμε υπουργός σήμερα. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση όταν διάβαζα το βίο του μέσα στη συνάξη, μέσα στη συνάξη του συγκλήτου για να πάρουν μερικές αποφάσεις. Πολλές φορές ο πατέρας του Αγίου Γρηγορίου, επειδή και εκεί μέσα προσήκετο, μέσα στη σύγκριση προσήκετο και μετεφέρω το στα ουράνια, είχε το σε θεωρία και δεν συμμετείχε εκεί τα όσα λέγανε. Και όταν οι άλλοι θέλουν να τον επαναφέρουν, να τον φέρουν εκεί στις υποθέσεις με τις οποίες ισολούντο, ο αυτοκράτορ του έλεγε, αφήστε τον λέγει. Τώρα αυτό που κάνει είναι μεγαλύτερη βοήθεια για μας. Αφήστε το λέει, ας κάνει το έργο αυτό, ας κάνει την εργασία αυτή που δεν μπορούμε να κάνουμε. Φυσικά υπήρχε άλλος που θέλει αυτό. Ναι. Και βλέπουμε ότι και ο ίδιος, η γυναίκα του και όλα του τα παιδιά καταλήγουν στο μοναστήρι. Ναι. Αντιδρούν λοιπόν οι γονείς για αυτούς τους λόγους. Όσοι κατάλαβαν, γνώρισαν τον μοναστηρισμό, όχι μόνο δεν αντιδρούν, όσοι και από τους χριστιανούς έχουν καταλάβει, όχι μόνο δεν αντιδρούν, αλλά σκέφτονται στον χρόνο. Αυτοί που αντιδρούν, εξέτασαν να δεις ποια είναι η πνευματική του ζωή, η εσωτερική του ζωή. Γιατί άλλο να φαίνομαι εξωτερικά. Προσέχετε η οικογένεια, ζει την προσευχή. Εάν η οικογένεια ζει την προσευχή, τότε δεν θα διαμαρτυρηθεί για αν το παιδί τη καθαρίσει να γίνει μοναχό στη μοναχή. Γιατί φτάσαμε σε μια εποχή που δεν μπορούμε να προσευχηθούμε. Πολλά κάνουμε, αλλά προσευχή δεν κάνουμε, λίγοι προσεύχουμε. Και φυσικά, αφού δεν καταλαβαίνουμε την προσευχή, δεν καταλαβαίνουμε και τον μοναχισμό. Γιατί μοναχισμό είναι για τη προσευχή ένωση με τον Θεό. Μια συνεχή επικοινωνία με τον Θεό. Οι άγγελοι τι κάνουν. Συνεχώς δοξάζουν τον Θεό. Συνεχώς θυμούν τον Θεό. Και αυτός που θα, και αυτή που θα θελήσει να διαλέξει τη μοναχική ζωή, τη ζωή της, γι' αυτό είπαμε και στο εργό και ακόμη, την ευχή θα λέγει, την καψάλη, την παράκληση θα λέγει. Αυτό πρέπει να γονείται, να επιτύχει. Δηλαδή να έχει μια συνεχή επικοινωνία. Και λέγει ο Μέγας Βασίλειος, και στον ύπνο έπειτα λέγει, θα προσέχει. Ο Μέγας Βασίλειος θα λέγει. Και στον ύπνο έπειτα θα προσέχει. Και έτσι όλο το 24ωρο θα είναι μια συνεχή προσοχή. Μια συνεχή επικοινωνία με τον Θεό. Να λοιπόν γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν τον μοναχό ή τον μοναχισμό και τον μοναχισμό, γιατί μπορεί να είναι παπάς και να μην προσέρχομαι. Εδώ και τόσο Θεό, τα λέω εκεί πέρα και έλεγε σε δουλειά μου, σηκώθηκα έφυγα. Δεν με συγκλώνησε αυτό που έκανα. Εσωτερικά δεν με αναμόχλεψε. Δεν έφυγα με κάποια αθλητική κοιτά από την ακολουθία μου. Δεν έφυγα πετώντας σε άλλους κόσμους, δεν ανέβηκα αλλού. Στη γη ήμουν, στη γη συνέχισα να είμαι και στη γη παραμένω. Η προσευχή θα ανεβάζει από τη γη και μεταφέρει σε άλλο κόσμο. Σε επισκέπτει το πνεύμα το Άγιο. Συμπροσέρχεται μαζί σου και ο άγγελος σου όταν συμπροσέρχεται. Τι νιώθει σκυρτήματα μέσα σου, αγαλία σου. Κοιτά. Όταν σκυρτά, όταν χαίρεσαι την προσευχή, σε επισκέπτει και ο άγγελος. Τότε σε επισκέπτει το πνεύμα το άγγελο, τότε ζει την προσευχή. Εάν δεν έχουν ζήσει την προσευχή, έτσι δεν μπορούμε να καταλάβουμε και του προσευχομένου. Αυτού που ζήσουν την προσευχή. Γι' αυτό φυσικά θα αντιδράσουμε. Και μα φαίνεται, πραγματικά πιστεύουμε ότι είναι καταδίκη ή ότι είναι θάνατο ο δρόμο αυτό. Και αυτοί είμαστε ιεροί. Γιατί είμαστε χριστιανικές οικογένειες. Γι' αυτό αντιδρούμε. Όσοι ζήσαν την προσευχή, όσοι χριστιανικές οικογένειες προσεύχονται και την ευχή έχουν και τις ακολουθίες, είτε το απόδειγμα, είτε άλλες ακολουθίες μέσα και προσπαθούν. Γιατί η προσευχή δεν είναι μόνο για τους καλογύρους και τους αφιερωμένους. Ο Απόστολος Παύλος λέγει στους Θεσσαλονικείς, το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Δεν το είπε για τα μοναστήρια αυτό. Στους Θεσσαλονικείς απευθυνόμαστε αδιαλείπτος. Δεν έχει συνεχώς να προσέχουμε. Να έχει μια επικοινωνία συνεχή με τον Θεό. Εάν οι οικογένειες μας είχαν την προσευχή, τότε θα καταλάβουμε πολύ καλά το μοναχισμό. Νομίζω, ναι. Για προσφορά. Ναι, σωστό. Το δύσκολο είναι να καταλάβουν όσοι δεν έχουν δει την προσευχή, να καταλάβουν για ποιο σκοπό κανεί κλείνει μέσα στο μοναχισμό. Και δηλαδή την προσφορά το λέγει ο Θεό. Γιατί ο μοναχός προσφέρει. Προσφέρει πραγματικά. Όταν ακούμε στο βιβλίο του Βαρσονοφίου να λέγει ότι τρεις σήμερα είναι οι στήλοι που στηρίζουν ολόκληρη την κοινωνία, ολόκληρη την οικουμένη. Τρεις στήλοι. Ένας λέγει είναι στην Ιταλία, το όνομά του δεν το θυμάμαι, στην Κόρυφο ο Ηλίας
Ένα στην Πόρτο, ένα στην Ιταλία και ένα λέγει στα μέρη τη Γάζη. Ήταν ο ίδιο ο Βαρσανούκη και δεν ονομάζεται από τα πίνη στον εαυτό του, λέγει ένα στα μέρη τη Γάζη. Ο Βαρσανούκη, ο Ελία στην Πόρτο και ένα στην Ιταλία, νομίζω Παύλο. Οι οποίοι στήριζαν ολόκληρη την Οικουμένη, οι άντρε άνθρωποι με τι προσευχέ του φυσικά, διότι αυτό είχε 40 και χρόνια να βγει από το κέλι του Έγκλειστο, ήταν ο Βαρσανούκη. Αυτοί ζούσαν τον Έγκλειστο, διότι δεν του έβλεπαν οι άνθρωποι. Ούτε καν τη μορφή του βλέπανε. Και όμω εκεί μέσα από τη φυλακή του στηρίζεται την Οικουμένη. Τι κάνουμε και σκέφτομαι τώρα. Οι άντρε άνθρωποι μπορούσαν να στηρίζουν όλη την Οικουμένη, τότε τι κάνουν είναι το πλήθο των μοναχών και των μοναδικών που νύχτα μέρα προσέχουν. Η δύναμη του μοναχισμού είναι στην προσευχή. Και είναι πραγματικά, είναι όπως μου έλεγε κάποιος, μια αγιασμένη ψυχή που ήταν στη φύλακα στην Αθήνα και έπειτα έγινε καρολιώτη. Τον είδα μια μέρα, επέστρεψα στην Αγία Άννα, ήταν όλο φλόγα. Έχουμε πάθερ μου, μου λέγει, μιλούσε έτσι πολύ, έχουμε λέει το ατομικό μας όπλο. Τι είναι τα άλλα τα ατομικά όπλα, λέγει, που έβγαλαν σήμερα η επιστήμη. Το δικό μας λέγει, του πανίσχυρο είναι, λέει, ανακατώνει τα πάντα ανακατώνει, λέγει. Είναι, λέει, ξέρεις, ξέρεις, μου, ξέρεις, έχει το τούζα. Είναι προσεκτικό. Αυτό που προσέρχεται, λέει, και οι δύο ολόκληρη Κίνα. Θα ζούσε ο άνθρωπος. Ζούσε τη δύναμη της προσευχής. Και σκεφτείτε τον προφήτη Ηλία μέσα από ένα σπήλαιο κανονική της ψυχής ολοκλήρου του κόσμου. Διότι η παρησία το θέλα. Και πραγματικά ο Θεός υπακούει να το μεγαλείο του Θεού μας. Και ένας Θεός γίνεται υποθακτικός των παιδιών. Αυτό ναι, παιδάκι μου αυτό. Αυτό δεν θα το κάνω. Αφού το παιδί του έχει παραδοθεί ψυχήτε και σώμα της αυτών, είναι δυνατόν μη συγκινηθεί ο Θεός. Αφού δεν ζει για τον εαυτό του το παιδί του, δεν ζει για τον εαυτό του τον παρόχο, δεν ζει για τον Θεό. Τότε ο Θεός δεν θα κάνει αυτό που θέλει, που θέλουν τα παιδιά του. Και αυτό που έλεγε ο Γεροπαΐσιος που τον ξέρετε, λέγει, πας λες ένα νοσοκομείο. Αλλά δεν πρέπει να πας. Αυτά λέει είναι έργα των κοσμικών. Οι χριστιανοί πρέπει να πας στα νοσοκομεία, στον κόσμο, θα πας στις νοσοκομείες, θα πας στις φυλακές, θα πας παντού. Αλλά αυτό δεν είναι για τους μοναχούς, δεν είναι προτεστάντικα λέει. Γιατί ο μοναχός, αν είναι μοναχός, τώρα τον θέλουν τον μοναχό στα νοσοκομεία λέει. Γιατί έχουν παροπίδες αυτοί που μιλάνε. Το θέλουν στα γεροκομεία, το θέλουν αλλού. Μα τέλος πάντων, έλειψαν αυτές, δεν μιλάμε για άλλους, που ήθελαν το γάμο αλλά δεν μπόρεσαν να παντρευτούν και είναι χιλιάδες είναι αυτές που δεν μπόρεσαν να δουν και θα μπορούσαν να τους δίνατε ένα μισθό και αυτές να ζήσουν. Αλλά ξέρουν τι λένε, διότι λέγει χαρακτηριστικά ο πατήρ Παΐσιος λέγει. Εντάξει, λέγει, πήγε σε ένα σπίτι, σε ένα σπίτι που έχει ανάγκη και τούτος, λέγει, 1.000 δραχμές, 2.000, 5.000, τούτος, πρόκειται πραγματικά. Εγώ λέει, ήμουν μαραγκός. Μεγάλωσα στη Μαραγκοσύνη. Και από αυτή τη δουλειά που έκανα, από το, τη Μαραγκοσύνη μου, έδινα λέγει, γιατί είχε φύγει από το σπίτι, ήταν πολλά αδέρφια, δεν του είχαν την ανάγκη οι γονείς, και έφυγε πριν πάει στρατιώτη. Και τότε ήταν η κατοχή, είχε την πικανέχεια πολύ, τώρα δόξα τα καλά δεν μπορεί. Τότε υπήρχε φτώχεια πολύ, και αυτό τι έκανε, έβλεπε που υπήρχε θύρες, που ήταν ο φανά, όπως μου έλεγαν οι κονιτσιώτες που θα πάει, μου λέγανε, γιατί δεν ήταν αυτό τράγματα. Ήταν άρρωστο, ο μαραγκός δούλευε και πήγαινε και έκανε παράθυρα, πόρτες για τις χείρες, για τα αρκονά, για αυτά και να του πει τα σπίτια του, τα πατώματά του, που θα του πει σε όλα και δεν έπαιρνε τίποτα. Λέγει, εάν καθούμε στον κόσμο, θα έκανα τέτοια πράγματα. Τώρα λέγει, μπορώ να βοηθήσω ολόκληρο τον κόσμο από το πλήμα. Ή λέγει, είναι αναστόχος, είναι χάνει και ηλικία. Δεν είχε βροχή, θα ξεραθούν τα σιτηρά. Ή θα ξεραθούν οι ελεύθεροι. Ναι, κάνει προσευχή, κάνει προσευχή συνεχώς, βρέχει. Και δεν ωφέλει την οικογένεια, να θέλει πολύ. Προσέφερε πάρα πολλά. Και ούτε ξέρεις ότι δεν μέτρησες 10 χιλιάρικα για να σε φτιάξει ο εγωισμός, ξέρεις 10 χιλιάρικα, ξέρεις που έκανε κύριε Σεπιστέφε. Μπορεί να σε δουλέψει ο εγωισμός, δεν έκανε τίποτα. Όπως έκανε τα δίκο. Δεν ξέρεις τι κάνει. Μπορεί να λιώνει τον αγώνα και δεν ξέρει τι κάνει. Τι είσαι μαρτωλό. Γι' αυτό έχει την αίσθηση ότι είσαι μαρτωλότητα. Γιατί δεν ξέρει τι κάνει. Η προσφορά του μοναχισμού, όταν είναι μοναχισμός εννοώ, δεν λένε αυτούς ότι ο μοναχισμός του είναι βάρος. Αυτή είναι αποτυχία, δεν είναι μοναχισμός. Όταν κανείς είναι. Όταν είναι μοναχός ή μοναχή, η προσφορά είναι τεράστια. Σε ολόκληρη την Οικουμένη, παντού είναι. Και δεν είναι τυχαίο σήμερα που πολλοί αιρετικοί γίνονται χριστιανοί στο Άγιον Όρος. Θα έχετε ακούσει ότι πολλοί πάνε στο Άγιον Όρος να επισκεφτούν το Άγιον Όρος, βλέπουν κάτι άλλο εκεί, γιατί δεν μιλάνε καλό γερί. Απλώς βλέπουν τη ζωή τους και εμένα δεν μου μίλησαν ποτέ. Εάν γνώρισα κάτι από τη θεολογία, αν γνώρισα κάτι, δεν το γνώρισε το Πανεπιστήμιο, ο Θεός ξέρει. Γιατί έβγαλε το πανεπιστήμιο και δεν ήξερε τίποτα. Πού πήγαιναν τα τέσσερα που λένε οι κοινότητε. Είχε εγώ γιάρτη στο Άγιον Όρος. Τον έκανε την πρώτη επίσκεψη στο Άγιον Όρος. Εκεί είδα κάτι άλλο. Εκεί είδα ορθολογία. Δεν μου μίλησε ο πατέρας, αλλά είδα ζωή. Και φυσικά κηρύττει το Άγιον Όρος με τη σιωπή του. Κηρύττει με τη ζωή του. Ο μοναχισμός κηρύττει με αυτόν τον τρόπο. Με τη σιωπή και με τη ζωή κηρύττει. Γι' αυτό και αρκετοί ένα πλήθο από του αιρετικού είτε προτεστάντε είτε καθολικού προσέρχονται στην ορθολογία. Μέσω των μοναστηριών. Τι από εμάς τους ιεροκήρυκες έκαναν αιρετικούς, τους μετέφεραν τους αιρετικούς, τους έκαναν ορθοδόξους.
Τους χριστιανούς μας δεν μπορούμε να στηρίξουμε εμείς. Εμείς τους χριστιανούς, τους έτοιμους τους χάνουμε. Τους γιατί κάτι θέλει. Κάτι θέλει. Γιατί ζωδεύουμε την προσοχή. Και μερικά άλλα πράγματα. Εκεί που δεν μιλάνε, εκεί κηρύττουν κατά τον καλύτερο τρόπο. Αυτά τα βλέπουμε. Και επειδή γνωρίζω και τον κόσμο, είμαι μέσα στον κόσμο από το 1959. Πάω πολύ συχνά στο Άγιον Όρος. Έχουμε κάτι που πουθενά δεν υπάρχει. Το Άγιον Όρος μόνο στον ελλαδικό χώρο υπάρχει. Μόνο στα Κυριακή Χερσόνησο υπάρχει. Πουθενά δεν θα βρει Άγιον Όρος. Ούτε ένα. Έτσι, κάνω κομματάκι το Γιώργο δεν βλέπει. Α, το έτσι. Τι μου είπαν ένα κομμάτι ο Γιώργο. Ένα μικρούτσικο κομμάτι ο Γιώργο. Αλλά ο Γιώργο δεν υπάρχει ποτέ. Τι είδα στου ίδιου τόπου. Δεν είναι αυτό. Είναι άγιοι τόποι. Οι τόποι είναι άγιοι. Συγγενούν. Αλλά δεν βρίσκει το υλικό που βρίσκει το Άγιον Όρος. Άγιον Όρος, πήγα στη Ρουμανία. Βρήκαμε μονασίλια. Άγιον Όρος δεν βρήκαμε. Βρήκαμε Κλεόπα, αλλά δεν βρήκαμε Άγιον Όρος. Είναι τι άγιε που βρίσκει το Άγιον Όρος. Του θεωμένου πραγματικά μονακού. Που και μόνο που να του δει και συγγενούν και συγκλονίζουν. Αλλιώνεσαι, προχθές είχα μια εργασία και πετάχτηκα έτσι στις 11.30 πήρα την απόφαση για το να μην συγχωρήσω έναν ημερική που τους διέλασα Τετάρτη που τους είπα θα είμαι Ρουμπάρη και την Πέμπτη γιατί 11.30 παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα και έφυγα και γύρισα από την Πέμπτη απόγευμα δεν μπορούσα να το πείσω κανέναν αφού και την καιρό δεν είπα και ήταν μια ομάδα κοσμικών ανθρώπων και είχαμε δει εκεί στο Άγιον Όρος ένα μοναχό αμύρητος πραγματικά ήταν μοναχό και είχε περάσει από εκεί και τους άκουγα να συζητάνε. Και μόνο που το βλέπεις λέει αυτόν, λέει για να σε παθεί. Τι γίνει. Σε διδάσκει. Ήταν από ό,τι κατάλαβα τη συζήτηση, δεν είχαν και πολύ σχέση με την Χριστία. Αυτός μάλιστα. Αυτός λέει, τι να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για αυτόν. Αυτός είναι κάτι άλλο. Λέγανε οι ίδιοι. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί βλέποντας μόνο που είδαν εκείνον τον άνθρωπο, διδάστηκαν. Και εγώ προσωπικά στη Ρουμανία και μια ύπαρξη στο μοναστήρι που έχει πολλές μοναχές, νομίζω είναι το αγάπη, το κάτω, όχι το πάνω, το κάτω. Εκεί είδα μια ψυχολα, δεν μίλησε καθόλου. Μας περιποίηκαν εκεί στην τράπεζα, μας πήγαν πολύ, μας προσέφεραν να καλεσίσουν τα μπέρδε, τους δάχτυλους, το κρασί. Ναι, μαζεύτηκαν εκεί, όχι και άλλοι σίγουροι δεν ήταν καλές. Καλές ήταν και άλλοι. Αλλά αυτοί δεν γύρισε τα μάτια της να δει τίποτε. Δεν ξέρω αν ήδη και ήταν εκεί πέρα, κάτω, διακονούσε κάποιοι από την ακρούλα και έλαμε το πρόσωπο. Και πιστέψατε μου, ούτε τα λόγια του πατός Κλεόπα με συνεκίνησαν τόσο και με δίδαξαν όσο εκείνη η ψυχολα. Τίποτε δεν είναι. Αλλά με συνεκλώνησε. Γιατί ο Άγιος έχει αυτή την συγκλονίσει και να μου κλέβει στο τελικά. Σε προβληματίζει. Σε προβληματίζει. Χωρίς να μιλάει, σε προβληματίζει. Να το έργο των μοναχών. Και φυσικά μέσα στους μοναχούς υπάρχουν τέτοιες θυσίες. Γιατί έχω γνωρίσει εγώ προσωπικά πάρα πολύ. Και αν κρατούμε σήμερα λίγο στα πόδια μου αυτό το φίλο του μοναχού, θα γι' όλο. Γιατί ίσως να ήμουν κοσμικότερος των κοσμικών, αφού μόλις έγινα κληρικός, άρχισε να μπορεί ο πάτερ μου λέει: τώρα καθαρσία, κόψε λίγο τα μαλλιά σου. Έπειτα λέω: κόψε λίγο τα γέννα σου, κάνε εκεί να κάνε τ' άλλο, έτσι ξεκινάει το κατακύλισμα. Και εγώ σχεδόν πίστηκα και είπα: αυτό τι πειράζει, και αν έχει λίγο με τα μαλλιά σου, τι πειράζει. Έπειτα έτσι πάει πολύ, και αν έχει και τώρα λίγο, τι πειράζει. Αλλά το Άγιον Όρος που είναι αυστηρό και συντηρητικό σε όλα αυτά τα πράγματα, με κράτησε. Άσε και εδώ και φυσικά η Παναγία το περιβόλι τη στηρίζει. Προσφέρει προσωπικά. Μπορώ να πω ότι όσα προσφέρει ο μοναχισμός, δεν προσφέρει τίποτα άλλο. Δεν τα λέω αυτά επειδή υπάρχει εδώ ένα μοναστήρι. Για το όνομα του. Αυτό το πιστεύω. Έτσι πιστεύω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά αυτή τη στιγμή μεταφέρω τη γνώμη μου και την αγάπη μου. Και ο κάθε ένας φυσικά έχει το δικαίωμα να πιστεύει αυτό που νομίζει ότι είναι σωστό. Γιατί μέσα στην Εκκλησία υπάρχει ελευθερία. Πάρα πολλά ελευθερία. Αφού και η υπακοή όπως λέγαμε, και αυτή η δύσκολη υπακοή, σκληρή υπακοή όπως λέγαμε σε μια άλλη συγκέντρωση είναι ελευθερία. Εάν δεν τη ζήσει σαν ελευθερία το άτομο, αλλά σαν σκλαβιά δεν υπακοεί. Συνεχώς να λέει να είναι ευλογημένο δεν υπακοεί, δεν κάνει υπακοεί. Είναι η μεγαλύτερη ελευθερία η υπακοεί. Κάτι δεν μπορεί να καταλάβει ότι δεν τη ζει. Ναι, άρα είναι προσφορά και τούτο είδος είναι προσφορά. Και από τη στιγμή που θα βγάλει τον μοναχό από το μοναστήρι του, από την έρημο του, είναι σαν να παίρνεις έναν πρίτανη των πανεπιστημίων και τον βάζεις να διδάσκει την τετάρτη τάξη δημοτικού. Κάνει δασκαλία, αλλά τον πήρε από τα πανεπιστήμια και τον πήγε στο δημοτικό σχολείο. Και αν πάρει έναν ο οποίο βγει των μοναχιζών, το μοναχείρι, είναι μια μοναχή, να πάει μέσα στα νοσοκομεία, να πάει, κάνει κάποια προσφορά, χριστιανή είναι, θα σωθεί. Αλλά την πήρε από το ίδιο και την έβαλε στην πολλά εκεί. Η προσφορά είναι πολύ λίγη. Ελαχιστότατη. Για φανταστείτε, που ξέρετε, επαναλαμβάνω, είναι και ο πατήρ Εφραίμ, είναι και ο πατήρ Ευθύμιος, είναι και άλλοι αστικέ, είναι και ο πατήρ Παΐσης. Φανταστείτε τους αυτούς, ο ένας μαραγκός έξω να εργάζει για τους στοχούς διαδικτύες, ο άλλος στη δράση, ο άλλος. Για φανταστείτε ποια θα ήταν η προσφορά του και ποια είναι τώρα. Συγκεκριμένα περνάνε εκατοντάδες κάθε μέρα από εκεί, διψευμένα παιδιά, νέοι, με σύρικες και γέλα ακόμη και φεύγουν πετώντας. Ενισχυμένοι, φεύγουν και δυναμωμένοι. Άφησοι ζαλισμένοι κυριολεκτικά, που δεν ξέρουν τι τους γίνεται,
και φεύγουν όλοι οι άνθρωποι. Σας είπα κάτι πολύ συντονιστικό που είχε γίνει λίγο πιο κάτω από την Καμάρα. Κάποια κύρα που τις μέρες που είναι φαίνεται είχε χάσει το παιδί της και ήμασταν σε ένα παπλωματάδιο από αριστερά στη διαγώνη που πάει για την Αγία Σοφία και περνούσε αυτή από δίπλα μας, είδε, ήρθε εκεί και άρχισε να οδύρεται, να κλαίει, να διαμαρτύρεται, να γονγίζει, να καταργείται. Άδικος ο Θεός, λέει, πέστε μας εσείς, λέει, εσύ, πέστε μας, λέει, πέστε μου, λέει, εσείς, λέει, εσύ ακριβώς. Πέστε μου, εσείς, λέει, γιατί είναι άδικος ο Θεός, λέει. Γιατί, λέει, μου πήρε τον άνδρα και τώρα και το παιδί μου, λέει. Τι να, κύρικα, λέγω στον εαυτό μου, τι να, τι στρίζω το σώμα, τι να. Εκείνη τη στιγμή σφάγαζε η γυναίκα εκείνη. Έγινε λίγη ησυχία, λίγη σφυγή και τη λέγει τι τη είπε, ο πατσί τη είπε, ευλογημένη λέει, σαν μου να κοίταζε τώρα, εγώ που είπα, τι είναι αυτό που τη είπε, δύο απλά λόγια. Ησύχασε αμέσως, έβαλε μετάνοια, ευχαρίστηκε και έφυγε. Το είδα προς τα μάτια μου. Και ευχαριστώ πατέρ μου, θα σπάει το χέρι και τέλος. Τώρα, πώς έγινε αυτό το θαύμα για μένα, θα είναι, εγώ θέλω. Άντε τώρα να την πάρουμε για την ειρηνέθεν της ησυχάς εμείς με τα λόγια μας, με αυτά που ξέρουμε, με τις αθυσίες μας, με τις γνώσεις μας. Δεν γίνεται. Ορισμένα πράγματα δεν γίνονται. Πώς θα το κάνουμε. Ο μοναχός ξέρει και το κάνουμε. Έχει τη δύναμη και το κάνουμε. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια φυσικά που δείχνουν την προσφορά του μοναχισμού στον κόσμο. Γιατί ο μοναχός φτάνει όταν φτάσει σε ένα σημείο πια δεν ζει για τον εαυτό. Δεν ζει πια για τον εαυτό. Όταν προχωρήσει, ζει μόνο για τους άλλους. Γιατί έχει τόσο αγάπη που αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Που δεν υπάρχουν για αυτόν. Και ακόμη μια άλλη ερώτηση έχει σχετικά για τους αιρετικούς. Δεν θα προλάβουμε και τις άλλες ερωτήσεις να τις δούμε γιατί πέρασε η ώρα. Λέγει, ο μοναχός θα τους αγκαλιάσει όλους με αγάπη. Δεν θα γίνει αιρετικό. Για το όνομα του Θεού. Είναι ότι χειρότερο αυτό το πράγμα. Το μεγαλύτερο έγκλημα. Η καταστροφή. Κόλασης είναι να γίνεις αιρετικός. Αλλά όλους και αυτούς θα τους αγκαλιάσει με αγάπη. Προσέφτε για αυτούς. Και έρχονται οι ζηλωτές και λένε, προσέφτε σε λέγει. Γιατί δεν θα προσευχηθείς για τον πλανημένο να αρχίσει, για το πρόβατο που είναι έξω από το Μαδρί και είναι έτοιμη ηλίκη να το φάνε, να γυρίσει μέσα στη μάνδρα, να σωθεί. Αν έχεις αγάπη, δεν θα κάνεις προσευχή. Μα καλό, τι προσευχή για αυτό το πρόβατο. Για τον αμαρτωλό δεν θα προσευχηθείς. Και μια ένδειξη ότι βαδίζουμε σωστά είναι όταν δεν καταφερόμεθα κατά των αμαρτωλών. Όταν καταφερόμεθα κατά των αμαρτωλών. Έχουμε εσωτερικά ψυχολογικά συμπλέγματα. Εσωτερικά κατά της αμαρτίας, ναι. Αλλά όταν κηρυκεύουμε τους αμαρτωλούς και δεν πονάμε για την αρρώστια τους, δεν πονάμε και δεν προσευχόμαστε για τους αμαρτωλούς, τότε έχουμε λίγο πολλά προβλήματα εμείς οι ίδιοι εσωτερικά. Και καλό θα ήταν να τακτοποιηθούμε πρώτα εμείς και έπειτα να θέλουμε να τακτοποιήσουμε τους άλλους. Γιατί είδα μια κοσμική καημένη που έκανε κηρύγματα, έκανε τίτλους, εδώ στη μεταμόρφωση, τόσο να την ελέγχει και να συγχωρήσει, έφυγε και αγριθμία. Περνούσε μια τότε που ήταν τα μήνυ, περνούσε μια κοπηλή έξω από την εκκλησία και μόλις την είδε, πήρε ο τόσο. Συγχωρέσει, δεν έχουμε ίχνος χριστιανισμού όταν κίνουμε αυτό. Όχι, όχι χριστιανοί, ίχνος χριστιανισμού δεν έχουμε. Δεν καταλάβαμε τίποτα ακόμα από χριστιανισμό. Κάνουμε κηρύγματα, μιλάμε, γιατί εκεί έτσι έτσι κηρύγματα ήταν, αλλά ακόμη δεν βρίσκεται χριστιανισμό. Αυτός λέγω, ο μοναχός κινείται με πολύ αγάπη. Αγκαλιάζει ολόκληρο τον κόσμο και πονάει για ολόκληρο τον κόσμο. Και φυσικά, αφού κινείται έτσι, είναι επόμενο να βοηθήσει η κίνηση αυτή, η συμπεριφορά του αυτή, να βοηθήσει ολόκληρο τον κόσμο. Και αν αγαπητοί μου στεκόμαστε, το δεν είναι τυχαίο τώρα στα δύσκολα χρόνια μας, το ότι ακμάζει ο μοναχισμός. Δεν είναι τυχαίο το ότι τα πατερικά συγγράμματα τώρα τελευταία υπήρχαν τα διγητάλες πανεπιστημίων της περασμένης εποχής, καλή, στον παράδοση πήγαν, αλλά κοροϊδεύαν και λέγανε ότι οι ψυχοπαδείς των σημείων των νέων το θεολόγο. Και λέγανε παράξενους τους λέγανε, τους μυστικούς, τους πατέρες και τους ήξεραν το Χρυσόστομο μόνο όπως τον ήξεραν και τον Βασίλειο. Αυτούς ξέραν, τους άλλους δεν τους ξέραν, τους μυστικούς πατέρες. Γενικά τους πατέρες δεν τους γνωρίζανε. Και ήρθαν οι δυτικοί να μας βάλουν γυαλιά. Γιατί αυτοί μας φέραν τους πατέρες, οι δυτικοί. Ναι, αυτοί. Και τώρα δόξα τω Θεώ, οι πατέρες είναι και στα σπίτια των αγραμμάτων. Είναι αυτό. Κάτι μεγάλο προμηνία του. Η αγάπη του Θεού ετοιμάζει τον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο. Κάτι μεγάλο, δεν ξέρω, ποιος ξέρει. Γι' αυτό ετοιμάζει τον κόσμο, ετοιμάζει τα σπίτια. Βλέπεις, εγώ όταν πρώτη φορά έτσι στο κομποστίνι, ο πνευματικός μου, μη σου το δούνε, λέει, κοίταξε, κρύπτο. Γιατί αν ήμουν σε έβλεπα πριν από 10 χρόνια του κομποστίνι. Τώρα, παλικάρια, με γένα, με μαλλιά, γιατί αυτό δεν είναι εκδήλωση το ποιος είναι εσωτερικά. Δεν είναι μυστικό ένδειξη το ποιος είναι εσωτερικά ο νέος, αν έχει μαλλιά μέχρι εδώ πέρα, είναι και γένα. Και αυτά ξεπεράστηκαν. Δεν έχουν καμία σημασία. Ναι. Και το βλέπει με το κομμουνιστήρι του και αγωνίζεται και εργάζεται και με τι μετάνοιε του, με την ευχή του, με την προσοχή του, με τι ακολουθίε του. Πού όλα χρόνια αυτά τα πράγματα. Και το ότι τόσε πατρικέ εκδόσει, το ότι έτσι κινούνται και όχι μόνο εκεί, και οι πολλοί κοσμικοί έχουν τον κόσμο,
Και το ότι σήμερα έχουμε τόσα μοναστήρια, βλέπετε στην Καλλιτική δεν είχαμε κανένα και έχουμε τώρα τόσο. Σωροτή, ορμήλα, μεταμόρφωση, συνεμαγίνη κι άλλα, ναι, σε αυτήν την μετώπη δεν είχε τίποτα. Ναι, στο Άγιον Όρος που λέγανε αυτοί οι έξυπνοι που τους καθόταν ο μοναχισμός στο στομάχι, πάλι λαλείς και ο μοναχισμός. Τελείωσε, μερικά χρόνια λέει. Στη Μονόπετρα, 5.000 είχε, στα Βρονικήτα δεν είχε κανέναν. Το Φιλοθέο και αυτό ζούσε. Το Κοτλομούτσι επίσης. Τα είχα κι εγώ αυτά τα μοναχίδια. Είχαν ρημωθεί στο Παντοκράτορος, στο ποτάμου, με το Λοχιαρίο. Και τώρα πας εκεί και βλέπεις εκεί, τα εκεί βλέπεις. Πέρασα το Κοτλομούτσι, Πραγματικά συγκινήθηκε. Μάζωναν οι πατέρες στα φοντούκια. Σαν μια τριανταριά παιδιά. Από 17 μέχρι 28 ετών. Ναι, πρόσφαρα εκεί στη δουλειά στο διαφάνημά του, εκεί που δεν υπήρχε τίποτα, μια κυκλίδη του. Μέσα σε λίγα χρόνια, στο Κοτλομούτσι. Θα ήταν και κανένα τριανταριά πατέρες, στους 5-30 θα ήταν. Ναι, όλοι. Ναι, γιατί αυτά. Τυχαία είναι συμπτωματικά, ναι, όχι. Γιατί πρέπει ο κόσμος θα έχει μεγάλη ανάγκη και θα πρέπει να βοηθηθεί. Και η βοήθεια δεν θα δοθεί από πουθενά άλλο. Ξέρετε, θα του πατέρες και το μοναστήριο πρέπει να βοηθεί. Για αν δεν μπορέσει να προσφέρει και αυτά βοήθεια, όλοι μόνο τον κόσμο. Αν δεν μπορέσει. Άρα η προσφορά είναι μεγάλη μόνο που δεν μπορούμε να τη δούμε με τα μάτια. Πως όσοι βλέπει και όποιος έρθει πολύ κοντά με τον μοναχισμό, τότε αρχίζει την υποπτεύεται και την ζει και ο ίδιος. Και καταλαβαίνει. Και άλλα πολλά φυσικά θα μπορούσε να την κάνει για το μοναχισμό. Θα σταματήσουμε εδώ πέρα. Να ευχόμαστε όλοι να έχουμε καλούς μοναχούς και καλές μοναχές και τα μοναστήρια εύχονται και θα εύχονται να υπάρχουν καλές οικογένειες.